άνθρωπος όταν εξέπεσε έπαψε να βλέπει. Αλληγορικά σημαίνει ότι ζούσε τυφλά η πτώση του ανθρώπου. Αυτό το γεγονός του τυφλού είναι ότι έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα να βλέπει, να αναβλέψει, να δει το φως το αληθινό. Βέβαια, εμείς βλέπουμε το φως των υλικών, αλλά ο Χριστός μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε το φως, εκείνο το πνευματικό φως, για να βλέπουμε. Και όχι μόνο να βλέπουμε από τα υλικά μάτια, αλλά να βλέπουμε διανυμός. Ο άνθρωπος για να δει τα πράγματα καθαρά στη ζωή του και στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, δηλαδή καθαρό νου. Εκεί επικεντρώνεται και το θαύμα, αλλά και όλη η διδασκαλία του Χριστού, για να φτάσουμε στο σημείο, για να έχουμε ένα καθαρό νου, έχουμε καθαρούς οφθαλμούς. Όταν βλέπουμε τα πράγματα καθαρά. Βλέπουμε τα πράγματα με επιχάριση του Θεού, για να καταλάβουμε ότι έχουμε την ανάγκη αυτό το φως. Πολλές φορές λέμε, ο Θεός θα το φωτίσει. Αλλά αυτός που το λέει, πρέπει πρώτα, ή εγώ αυτό που το λέω, πρέπει πρώτα εγώ να φωτιστώ, να δω μέσα μου, να δω τι συμβαίνει με τον εαυτό μου. Να δω δηλαδή πραγματικά το τι συμβαίνει για να καταλάβω ότι έχω την ανάγκη του φωτός, δηλαδή να δω το φως, εκείνο το φως που έδωσε στον τυφλό και βλέπετε ότι ένας άνθρωπος που δεν έβλεπε τίποτα να βλέπει πόση μεγάλη χαρά ένιωθε αυτός ο τυφλός και πόσο όμως στην πορεία βλέπουμε ότι κατηγορείται, βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των επικλήτων και βλέπουμε την υποκρισία των Φαρισαίων οι οποίοι ας πούμε κατηγορούν και τον τυφλό και αυτόν ο οποίος τον έκανε καλά ότι ήταν μέρα Σάββατο. Τι τραγικό να ήταν μέρα Σάββατο να γίνει ένας άνθρωπος καλά και να δει το φως. Βλέπετε η υποκρισία στο μεγαλείο του και δεν βλέπουν το γεγονός αυτό, το θαύμα αυτό. Με γεννητής τυφλός να βλέπει και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός υποστεί τέτοιες κατηγορίες που βέβαια βλέποντας το φως είναι και κάτι άλλο. Είναι το αληθινό φως εκείνο που αναγνωρίζει τον Χριστό. Γιατί όσο το λέγαν τον τυφλό ότι αυτό που έκανε ο Χριστός δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί ήταν αμαρτωλός. Το χαρακτηρίζει σαν αμαρτωλό. Πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει αυτό το θαύμα. Βλέπετε, είχαν αυτή την απορία, αλλά αυτό ήταν εκ του πονηρού. Ήταν καθαρά εκ του πονηρού, γιατί δεν άντεχαν να βλέπουν αυτό το θαύμα και να βλέπουν αυτόν τον τυφλό ο οποίος να μιλάει. Και να λέει ότι αυτός που με έκανε καλά είναι ένας προφήτης. Γιατί στην αρχή βέβαια τον αποκάλεσε άνθρωπο, μετά προφήτη και στο τέλος τον αποκαλεί ότι είναι ο Υιός του Θεού. Προσπαθούν να πείσουν οι Φαρισαίοι τον τυφλό να πει ότι αυτό το θαύμα το έκανε ο Θεός, όχι ο Υιός του Θεού. Αλλά με τα πολλά που συζητούσαν, ο τυφλός λέει στους Φαρισαίους, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του. Και βέβαια εκεί εξορπίστηκαν και εξέβαλαν έξω. Αλληγορικά σημαίνει ότι ο άνθρωπος που προσπαθεί να ζει κατά Θεόν και να έχει μέσα του το φωτισμό θα υποστεί πάρα πολλούς πειρασμούς. Όσο δηλαδή προσπαθούμε να καθαρίσουμε το μυαλό μας, προσπαθούμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας για να ζούμε και να βλέπουμε τον Χριστό στη ζωή μας, τόσο περισσότερους πειρασμούς θα έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε το όνειρο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μια, όταν ομολογούμε την αλήθεια και βλέποντας με το καθαρό φως την ψυχή μας, τόσο βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα, βλέπουμε πιο καθαρά το μυαλό μας και την καρδιά, τόσο μεγαλύτερο πόλεμο έχουμε στους περιορισμούς. Ας μας διδάξει αυτό το θαύμα, το γεγονός του τυφλού,
αναβλέψουμε κι εμείς μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, για να έχουμε τη χαρά του Θεού, για να παραχθούμε από κάθε κακία, από κάθε πάθος, από κάθε ζήλια, από κάθε μυσικακία και όλα αυτά, για να έχουμε αυτό το φως. Το έχουμε αυτό το φως ανάγκη για να πορευτούμε στη ζωή μας, όπως αυτός ο τυφλός γεννητής, βλέποντας αυτό το φως, ομολόγησε τον Χριστό ότι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας μας. Με αυτό θέλουμε, αγαπητοί μου και όλοι μας, να έχουμε καλό φωτισμό, καλή φώτιση μέσα στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε να πορευτούμε